εξαιρετικά ανάλυσαν το θέμα και η Τασία Χριστοδουλοπίουλου και ο Κωστής ο Παπαϊωάννου, όπως επίσης εξαιρετικά κάνανε και όσοι διοργάνωσαν προδιημέρου στον Κορυδαλό μια πολύ ενδιαφέρουσα και μαζική εκδήλωση γύρω από αυτό το ζήτημα. Όσοι χθες του ζωγράφου κάνανε το ίδιο με μια μαζική εκδήλωση και με παρουσία και μεταναστών και των παιδιών τους κτλ. Όσοι αύριο στον Πειραιά θα οργανώσουν με πρωτοβουλία του στεκιού μεταναστών εκεί πέρα, του σχολείου των μεταναστών, μια αντίστοιχη εκδήλωση, και όσοι και όσες εξημών, γι' αυτό ξεκίνησα έτσι, και με αυτή την έννοια ήταν πολύ σωστή η πρωτοβουλία του Τμήματος Δικαιωμάτων, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ για αυτή τη διαβούλευση, θα οργανώσουν, θα πάρουν την πρωτοβουλία, θα ενθαρρύνουν και ως άτομα και ως συλλογικότητες τέτοιες εκδηλώσεις σε όλη την επικράτεια, σε όλη την Ελλάδα. Διότι αυτό το ζήτημα είναι εξαιρετικά κρίσιμο και άκρος πολιτικό. Θα μπορούσε να ήταν και είναι πολιτικό σύμφωνα με τη δικιά μας αντίληψη και μόνο στη διάστασή του των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μόνο στη διάστασή του τη δικαιωματική και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων. Θα αρκούσε αυτό για να είναι πολιτικό. Είναι όμως και καθ' αυτό πολιτικό, δηλαδή με την έννοια ότι εγγράφεται ευθέως στις πολιτικές συγκρούσεις της περίοδου και σε αυτές οι οποίες θα διαμορφώσουν και το προσεχές πολιτικό αλλά και κοινωνικό τοπίο στη χώρα μας κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση. Θέλω να σπεύσω να σας πω, νομίζω ότι είναι κοινή συνείδηση, ότι η κρίση δεν είναι σύμμαχός μας για αυτό το ζήτημα. Αυτό ήταν το τελευταίο νομοθέτημα στην αρχή της κρίσης και λίγο πριν το Καστελόριζο ή κάπου εκεί, το οποίο μπορούσε κανείς χωρίς την ένταση των μνημονιακών και αντιμνημονιακών διχοτομήσεων και χωρίς την απόγνωση που δημιουργεί η προϊούσα ανθρωπιστική κρίση να το αντιμετωπίσει στις πραγματικές του διαστάσεις. Δηλαδή στις διαστάσεις που η Τασία και ο Κωστής προηγούμενα απολύτως τις οριοθέτησαν, τους έδωσαν το βάθος τους, την ερμηνεία τους. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο λοιπόν ο ορθός λόγος να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Η κρίση όμως, η συνειδητοποίηση της κρίσης, τα μνημόνια και η κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα είναι σαφές ότι διαμορφώνουν ένα άκρος αρνητικό πεδίο για την αντιμετώπιση ενός θέματος που κατά τα άλλα έχει το χαρακτήρα που είπαμε προηγούμενα. Γι' αυτό που ανάφερε ο Κωστής τελευταία, δηλαδή τον εκφασισμό ακόμα και θυλάκων πλευρών μέσα στο ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα και μάλιστα ας πούμε στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια, με τους Χρυσαυγίτες, με εκφάνσεις ας πούμε που υπάρχουν τέτοιων δραστηριοτήτων και μέσα ας πούμε στο σώμα των καθηγητών έστω και περιπτωσιολογικά. Καταδεικνύει το πόσο δύσκολη σήμερα είναι αυτή η μάχη. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Όπως επίσης πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο διαπερνά οριζόντια με την έννοια την ιδεολογική όλους τους χώρους, παξάπαντες. Εγώ θα σας πω κάτι ακραίο. Θα το χρησιμοποιήσουμε και στη Βουλή όταν έρθει, ας πούμε, η συζήτηση που θα γίνει όταν γίνει. Ο Πάγκαλος, ο γνωστός Πάγκαλος, ο απίστευτος, ο οποίος δεν περνάει μέσα μέρα, ας πούμε, που μέσα από τα Twitter, από τα, να μας λέει τα απίστευτα, να μας βγάζει τρομοκράτες, να μας λέει για όλα, ας πούμε, έχει μια άποψη ακραία μνημονιακή και νεοφιλελεύθερη και αυταρχική. Με το που έγινε η διαρροή, πριν καν δημοσιευθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έξαλλος έκανε δηλώσεις λέγοντας ότι ας τολμήσουν να κάνουν οποιαδήποτε αλλαγή στον ισχύοντα νόμο και θα τους πάρουν από την Ευρώπη με τις πέτρες. Θα πέφτει μία μετά την άλλη οι αγωγές και τα προστήματα όπως πέφτουν για τα σκουπίδια και για τα τέτοια πάνω στο κεφάλι ας πούμε της σημερινής κυβέρνησης. Αυτά ο Πάγκαλος. Από τη γνώση του ως υπουργός εξωτερικών επί χρόνια που ήταν έξω και από μία κουλτούρα ίσως γύρω από το ζήτημα κτλ. Χθες στην Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημοσίας Τάξης κτλ. Στη Διαρκή Επιτροπή ήταν παρόντες και σύντροφοι βουλευτές από αυτούς που βλέπω τώρα εδώ, και Σταμπουλή και ο Τσουκαλάς, η Αγαθοπούλ. Ήρθανε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι κατά τα άλλα
σχεδόν συνεργάζονται μαζί μας, μην το παρεξηγήσετε, θα σας εξηγήσω, καραμελικής πτέρυγας, και οι οποίοι στο αυτή ή και όχι μόνο λένε πω τι ακροδεξιό φίδι είναι αυτό του Σαμαρά, και γύρω από το Σαμαρά ας πούμε ο εσμός αυτός ο οποίος προωθεί πράγματα τα οποία είναι ξένα με εμάς, με την κουλτούρα μας κτλ. Ή σε σχέση με τις εκλογές των δημοτικών και περιφερειακών που θέλουν να τους πάνε 1,5 χρόνο ύστερα, σαν δώρο του Σαμαρά προς το Βενιζέλο, έρχονται μαζί μας και συμπαρατάσσονται και λένε σε καμία περίπτωση είναι πραξικόπημα, συνταγματικό και δημοκρατικό και χίλια δυο άλλα πράγματα. Τα ονόματα εν προκειμένου Παυλόπουλος και Κακλαμάνης, Νικήτας, είναι κι άλλοι αυτής της χωρίας. Έχουν τη σημασία τους και αυτές οι διαφοροποιήσεις, δεν σας το είπα για πλάκα το προηγούμενο. Έρχονται αυτοί όμως τώρα χθες, καθώς είχαμε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ένα από αυτά, ξέρετε, τα νομοσχέδια σκούπα που έχουν διάφορες διατάξεις μέσα. Ορίστε. Διάφορες διατάξεις μέσα, ας πούμε, το πόσο παίρνουν οι αντιδήμαρχοι, μέχρι όμως και το πού θα πληρώνονται πια, σε ποιους σταθμούς των μεταναστών, τα παράβολα κτλ. Κάνουν αλλαγή σε σχέση με τις αποκεντρωμένες διοικήσεις κτλ. Έχει διάφορα άρθρα επί παντός του επιστητού. Ήρθανε χθες και εγκαλέσαν τον Στυλιανίδη, τον Αθανασίου και όλους όσους ήταν παρόντες, ότι κοιτάξτε, εμείς δεν ξεχνάμε. Μπορεί οι κύριοι της Δημάρχη του Πασόκ να έχουν τις δικές τους απόψεις και δεσμεύσεις στον κόσμο τους για το θέμα της Ιθαγένειας, αλλά και εμείς βγήκαμε, εκλεγήκαμε με τη δέσμευσή μας, με την ατζέντα ότι αυτός ο νόμος θα αλλάξει και θα αλλάξει ριζικά. Και το ότι δεν φέρατε επ' ευκαιρία του χθεσινού νομοσχεδίου μία διάταξη, και θα ήταν πράγματι εύκολο να το είχαν κάνει, με την οποία θα ερχόταν σε επαφή σε σχέση με το άρθρο 1α κτλ. Με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, τους το καταμαρτύρησαν σαν μία ακραία αντισυναδελφική και αντιπαραταξιακή συμπεριφορά σε δημόσιο λόγο, διότι αυτά μεταδίδονται και τέτοια. Άρα λοιπόν είναι οριζόντιες πραγματικά οι διαχωριστικές γραμμές, το ίδιο πόσο μάλλον ας πούμε μέσα στο Πασό, το ίδιο είμαι σίγουρος και μέσα στη ΔΗΜΑΡ, ότι υπάρχουν εκεί πέρα άνθρωποι, στελέχοι που πράγματι μπορεί να θεωρούν αυτό το ζήτημα και κανά δυο άλλα ως εντελώς κρίσιμα, αξιακά και ενδεχομένως τόσο σημαντικά που θα μπορούσαν να οδηγήσουν και στην καταψήφιση της κυβέρνησης, ας πούμε σαν τέτοια. Είμαι σίγουρος όμως, δυστυχώς, από ό,τι μας έχουν δείξει μέχρι τώρα, πως υπάρχουν πολύ περισσότεροι που στο όνομα της σωτηρίας της πατρίδας και της χώρας ως άειλου πράγματος, δηλαδή εξωτερικά από τον πληθυσμό τους, από το λαό τους, από το μέλλον τους, από το παρελθόν τους, θα είναι διατεθειμένοι, εκφράζοντας ή καταθέτοντας τις διαφορετικές τους ας πούμε επισημάνσεις και οπτικές περί το ζήτημα, να βρουν έναν τρόπο να ξεπεραστεί και αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση. Οι αναφορές βεβαίως όταν γίνονται, διότι είναι πλέον στοιχείο του δημόσιου λόγου και μέσα στη Βουλή, παρενθετικά, δηλαδή πάρα πολλές φορές ο Γεωργιάδης, ο Βορύδης και πάρα πολλοί από αυτούς αναφέρονται σε αυτό σαν κάτι το οποίο πράγματι θα πρέπει να οδηγήσει επιτέλους στην αναγνώριση του δικαίου του αίματος, δηλαδή πηγαίνουν στη βάση, στην ουσία της διαφοροποίησης, πολύ πέραν αυτών των θεμάτων που το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει θέσει. Και βεβαίως βάζουν τα στοιχεία του έθνους, όχι με την έννοια που τα θέτουμε εμείς του πολιτικού έθνους και της διαμόρφωσής του και της αναδιαμόρφωσής του μέσα στην ιστορική του διαδρομή και στο ιστορικό γίγνεσθε, αλλά τα βάζουν καθ' αυτά με βάση τις αξίες που προηγούμενα μας διάβασε ο Κωστής ας πούμε από το οικείο άρθρο. Γιατί χρησιμοποιούν αυτή την υπόθεση στον πολιτικό τους λόγο? Διότι είναι σημαντικό εργαλείο από την πλευρά τους στην διαμόρφωση μιας ηγεμονίας για μια νέα αφήγηση για τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας, για όλη τη μεταπολιτευτική περίοδο. Θέλουν να πάνε τη διαχωριστική γραμμή αμέσως μετά τον εμφύλιο, πριν τη δικτατορία, ξεπερνώντας και το σκόπελο να τοποθετηθούν για τη δικτατορία επί της ουσίας. Πόσο μάλλον θεωρούν ότι συνολικά η μεταπολίτευση, ακόμα και οι Παπανδρέου και Καραμαλίδες της παλαιάς σκοπής ας πούμε, αποτελούν ανομαλίες στην ιστορική διαδρομή
διότι είναι απολύτως υπεύθυνοι ότι αφήσαν την αριστερά, ενώ ήταν άκρος μειοψηφική και διασπασμένη, να διαμορφώσει ένα πνεύμα ηγεμονίας πάνω σε κρίσιμα ζητήματα, δικαιωμάτων ας πούμε και άλλα, μέσα στην ελληνική κοινωνία. Παραγνωρίζοντας βεβαίως πώς έπεσε η δικτατορία, ποιο είναι το ριζοσπαστικό κύμα ας πούμε από εκεί, πώς την κανονική αφήγηση, η οποία με χίλιους δύο τρόπους έχει υπάρξει. Αυτή η σύγκρουση, η οποία είχε ξεκινήσει προετών και προκρίσεως, σε χρόνους οι οποίοι δεν ασχολούνταν, αν θυμάστε, με αυτούς που κάνανε την ιστορική αναδίφηση, ας πούμε, την ιστοριολογική μάλλον αναδίφηση, τον Καλύβα, τον Μαρατζιώτη και άλλους, σε σχέση με τον Εμφύλιο, τώρα παίρνει πλέον τα εύσημα μιας πολιτικής αφήγησης ηγεμονικής, ή μάλλον που προσδοκά να γίνει ηγεμονική, μέσα στη Νέα Δημοκρατία, και που σιγά σιγά αγκαλιάζει βεβαίως τη Χρυσή Αυγή, σοβαρό μέρος των ανεξαρτήτων Ελλήνων, ή και εν συνόλο εκτός εξαιρέσεων, έτσι, και τμήματων ας πούμε του Πασόκ και τα λοιπά. Θα είναι η νέα αφήγηση που τους χρειάζεται και για έναν ακόμα σημαντικό σκοπό, ο οποίος υπονοήθηκε προηγούμενα. Θέλουν να αιτιολογήσουν το ότι φτάσαμε στην κρίση με την ιστορική υπαιτιότητα της αριστεράς, των συνδικαλιστών, των δικαιωματικών, τέτοιο κλπ. Και όχι με βάση τις πολιτικές και τις στρατηγικές των δύο κομμάτων που ήταν στην εξουσία. Αυτή η αποενοχοποίηση, η οποία είναι συστατικό στοιχείο αυτής της αφήγησης, τους χρειάζεται πάρα πολύ για να σταθούν ως αστικό μπλοκ για την κρίση και για μετά την κρίση, ως κυρίαρχη πάλι ηγεμονική δύναμη στα πόδια της. Και αποτελεί πραγματικά πολύ προβληματική, έτσι, κατάσταση από αυτά που ζούμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, να έχεις μπροστά σου σε μια άλλη διαρκή επιτροπή τον Αντώνη το Μανιτάκη, που για όλους μας και για αρκετούς από εμάς υπήρξε σύντροφος για πολλά χρόνια και σε αυτά τα ζητήματα είχε μια δημόσια, ας πούμε, παρουσία με ένα συγκεκριμένο λόγο, να μας αντικρούει στο όνομα, στα όρια μάλλον, ας πούμε, αυτής της αφήγησης της νέας, ότι υπήρξε μια δικαιοπρακτική υπερβολή των προηγούμενων ετών που οδήγησε σε καταστάσεις, το δημόσιο, σε καταστάσεις οι οποίες τώρα θα πρέπει ενδεχομένως και με έκτακτα μέτρα, με έκτακτη νομοθεσία, βλέπε πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, να περισταλεί. Ευθέως, ο Αντώνης ο Μανιτάκης. Είναι ζητήματα, σας λέω, που ίσως δεν τους έχουμε δώσει όσο βάρος πρέπει, δεν έρχονται λόγω της ταχύτητας πια των πολιτικών γεγονότων και του πυκνού πολιτικού χρόνου, δεν έρχονται στην επιφάνεια, κάποτε θα αποτελούσαν σημεία μεγάλων αναφορών, ας πούμε, δημόσιων αντεγκλήσεων κτλ. Έτσι λοιπόν, εγγράφεται το πώς θα πάει αυτή η ιστορία, εγγράφεται απολύτως και οργανικά στη σημερινή συγκυρία με την έννοια της σκληρής ιδεολογικής σύγκρουσης που διεξάγεται, ακριβώς γιατί η κρίση έχει το συστημικό και πολύπλευρο χαρακτήρα, είναι λάθος ένας οικονομισμός που αναπτύσσεται γύρω από την παρούσα κρίση, διότι προφανώς ο πυρήνας της και τα μεγέθη που κυρίως παράγει είναι οικονομικά, πλην όμως είναι σαφέστατο πια ότι σε όλες τις εκφάσεις της ιδεολογίας, του πολιτισμού, της κοινωνικής ζωής διαμορφώνονται καινούριες καταστάσεις και διαμορφώνονται στρατόπεδα και συγκρούσεις. Άρα λοιπόν εγγράφεται στο τι γίνεται σήμερα, στην πολιτική σύγκρουση σε τελευταία ανάλυση, σαν συμπίκνωση όλων αυτών των επιμέρους αντιπαραθέσεων που σήμερα διεξάγεται, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω πως η έκβαση αυτής της υπόθεσης εγγράφεται ευθέως και στο τι κοινωνία θα υπάρξει για μετά την κρίση, μετά το ολοκαύτωμα, επιτρέψτε μου την έκφραση, στη φάση της παραγωγικής ανόρθωσης και ανασυγκρότησης, στη φάση της ανασυγκρότησης του κοινωνικού ιστού και τα λοιπά. Τι κοινωνία άραγε, με ανοιχτό το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο οξύνεται πάρα πολύ, με τις ιδεολογίες που υπάρχουν απέναντι στους μετανάστες και σε όσους τραβήξανε τουλάχιστον την 20ετία το κάρο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής, των πρωτογενείας και σε άλλο τομέα, και που σήμερα βρίσκονται
στο περιθώριο και στα στρατόπεδα που είπε η Τασία. Ποια θα είναι η σύνθεση αυτής της κοινωνίας? Ποια θα είναι η σύνθεση? Πολυπολιτισμικά, ιδεολογικά, από πλευράς ηλικιών, από πλευράς ερεθισμάτων, από πλευράς οριζόντων σε σχέση με τον κόσμο, ή θα είναι μια κοινωνία απολύτως κλειστή, εσωστρεφής, ιτημένη, μειοψηφική, μειονοτική, με λίγες δυνάμεις? Η παρουσία ενδεχομένως δεκάδων χιλιάδων παιδιών αυτής της κατηγορίας για την οποία συζητάμε τώρα θα πρέπει από την πλευρά μας και όχι μόνο να αναγνωριστεί σαν ένα κρίσιμο μέγεθος που είναι πολύ σημαντικό να διεκδικήσουμε να υπάρχει πέραν αυτής καθ' αυτής έτσι, της ανθρωπιστικής πλευράς σε αυτό το κοινωνικό σώμα που θα κληθεί, που θα κληθούμε όλοι μαζί να το ανατάξουμε και να αναταχθούμε κατά τη διάρκεια αλλά και μετά ας πούμε την κρίση. Άρα είναι εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα και ως προς αυτό. Είπε η Τασία ότι είχαμε κάνει μια δουλειά και μέσα στην Βουλή. Είναι χαρακτηριστικό και πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι ότι στις επίκαιρες ερωτήσεις που είχαμε κάνει ο Αθανασίου δεν ερχόταν να απαντήσει. Ο Μέντς Τηλιανίδης μας είχε πει ότι βρισκόμαστε και σε ένα διάλογο κατευθείαν ότι κοιτάξτε αυτό το όχι Αθανασίου, εγώ δεν ανακατεύω παιδιά σε 7, εγώ με τους δημάρχους. Κοιτάρεστε. Είχε βγάλει την ουρίτσα του απ' έξω. Ο Αθανασίου δεν απάντησε 3 φορές σε επίκαιρη ερώτηση που είχαμε κάνει. Επέλεξε να απαντήσει σε μια καθυστερημένη επίκαιρη ερώτηση που έκανε ο Γερμενής της Χρυσής Αυγής. Και όπου ξεδίπλωσε απολύτως στην απάντησή του πλέον την κυβερνητική διάθεση, θέληση και βούληση από κάθε άποψη, ας πούμε, να διαμορφώσει καταστάσεις που θα οδηγούν στο δίκαιο του αίματος κλπ. Κλπ. Και το εξής επίσης ανησυχητικό, που φοβάμαι πως ούτε η Τασία το ξέρει, μέσα σε μια παρένθεση του λόγου του Αθανασίου για άσχετο θέμα προβδομάδος, είπε και το ανατριχιαστικό ότι βέβαια πρέπει από ανθρωπιστική άποψη να σκεφτούμε και γι' αυτό χάνουμε χρόνο τώρα για να φέρουμε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, τι θα κάνουμε και με αυτά τα παιδιά που ήδη πήρανε την ηθαγένεια. Αυτό που εσύ είπες ως ερωτηματικό, μας το είπες στα μούτρα, ότι αυτό που σκέφτονται είναι μεταβατικές διατάξεις για την αφαίρεσή τους, να το πάρουν πίσω, για να το προσαρτήσουν στην τύχη των γονέων τους ή οτιδήποτε άλλο. Και πως είναι στοιχείο που τους καθυστερεί, διότι θέλουν από ανθρωπιστική σκοπιά να δώσουν μια λύση που δεν θα είναι πάρα πολύ επώδυνη. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα, πραγματικά, τα οποία θίγουν, ας πούμε, τα πάντα και οδηγούν σε μια κατάσταση στην οποία είναι φανερό ότι θα πρέπει αυτό το θέμα να ανέβει. Συμφωνώ και εγώ ότι έχει μεγάλη σημασία να ανέβει μέσα από την κοινωνία. Η δουλειά που έχει κάνει η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είναι εξαιρετική, διότι μας εξόπλισε έγκαιρα και με τις επεξεργασίες που έχουν γίνει και από το τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι μόνο. Μας εξόπλισε έγκαιρα και με επιχειρήματα και με, ας πούμε, τις διεθνείς διεργασίες γύρω από το ζήτημα. Έκανε τα σποτάκια και έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Αλλά δεν είναι μόνο δικό της θέμα προφανώς να το βγάλει σακ. Είναι θέμα του μαζικού κινήματος. Είναι ζήτημα που πρέπει να εγγραφεί με μεγάλα και καθαρά γράμματα στις προτεραιότητες αυτής της φάσης για τις αντιπαραθέσεις που γίνονται. Δεν είναι ίσονος σημασίας, δεν είναι μικρή σημασίας. Αποτελεί διακινδύνευση με την έννοια του σε ποια κοινωνία πας να θέσεις ένα ζήτημα τη στιγμή που η κρίση, ένα μεγάλο της κομμάτι, το έχει οδηγήσει σε άλλες πρωτογενείς επιλογές γύρω από την, ας πούμε, την πρώτη βιωματική τους ανάγκη, αλλά είναι σίγουρα ένα θέμα αξιακό για το οποίο θα πρέπει να υπάρξει και μια συνειδητοποίηση αυτού του μέρους της κοινωνίας που ευελπιστούμε ότι αν υπάρξει μια επιλογή και στο πολιτικό επίπεδο για τη διαμόρφωση μιας αριστερής διακυβέρνησης θα είναι σε θέση και όχι μόνο με όρους οικονομίας να στηρίξει μέσω μακροπρόθεσμα αυτή την αριστερή πολιτική λύση διακυβέρνησης. Εγγράφεται και σε αυτό. Δεν είναι μια ακραία παραξενιά, μια ιδεολειπτική
κατάσταση που την έχουμε διαμορφώσει στα πολύ μικρά μας ποσοστά, που καλούμαστε τώρα να την ξαναφέρουμε στην επιφάνεια, ή καλούμαστε ή ανομολογητή την έχουμε βάλει στην άκρη, διότι δεν μας συμφέρει, μας φέρνει σε σύγκρουση, ας πούμε, με ένα κόσμο, με ένα κοινωνικό σύνολο. Αντίθετα, αποτελεί ένα από τα ζητήματα που μπορούν να τύχουν μαζικής και ευρείας συνένεσης κοινωνικής, και άρα να ενταχθεί και αυτό στην αναδιαμόρφωση, στην συνειδητοποίηση μέσα στον αγώνα τον αντιμνημονιακό, αυτών των δυνάμεων που θα στηρίξουν και πολιτικά μία λύση προς τα αριστερά. Σας ευχαριστώ.